Περνώντας στη θεραπευτική πλέον αντιμετώπιση των αυτών των ασθενών, τα μέτρα που έχουμε είναι τόσο προφυλακτικά όσο και θεραπευτικά. Στα προφυλακτικά μέτρα, πρώτα απ' όλα και με μεγάλη σημασία, είναι η φωτοπροστασία. Η φωτοπροστασία των ασθενών θα πρέπει να γίνεται όλο το χρόνο, ειδικά για το κλίμα στο οποίο ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, με αντιλιακά, με δείκτες υψηλής προστασίας, τον νεότερο που υπάρχει, με ανανέωση των αντιλιακών, με χρήση ειδικών ενδυμάτων, με ακολουθία ειδικού τρόπου ζωής, δηλαδή μια έκθεση στον ήλιο τις ώρες μεταξύ 10 και 4 το απόγευμα, η οδήγηση, στην οδήγηση υποβοηθητική παράγοντας μπορεί να είναι η χρήση στα παράθυρα ειδικών φίλτρων και μεμβρανών. Τελευταία έχουν κυκλοφορήσει και ειδικά ενδύματα που τα οποία περιέχουν αντιλιακό. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί και καθορίζονται από τον δερματολόγο. Περνώντας στα φάρμακα που έχουμε. Η θεραπεία είναι τόσο τοπική όσο και συστηματική. Στην τοπική θεραπεία οι βλάβες του δερματικού ερυθυματόδους λύκου, δερματικές βλάβες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την τοπική χρήση κορτικοστεροειδών. Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγηθούν είτε σε μορφή κρέμας, είτε σε μορφή λοσιών αν πρόκειται για τρικωτό της κεφαλής, είτε να επιχειρηθεί και η ενδοβλαβική χορήγηση με τοπικές ενέσεις. Αυτά όμως μέχρι ένα σημείο είναι σημαντικά. Τα τελευταία όμως χρόνια τα νέα φάρμακα που έχουμε στην διάθεσή μας, η λεγόμενη τοπική αναστολή της καλσινευρίνης, οι ουσίες πιμεκρόλιμους και τακρόλιμους, αποτελούν μια πολύ καλή εναλλακτική λύση στην τοπική θεραπευτική αγωγή της ψωρίασης. Η εμπειρία είναι σημαντική, συνεχώς αυξάνεται. Του δερματικού λύκου. Του δερματικού πάντα λύκου. Προχωρώντας τώρα στην συστηματική θεραπεία, κλασικό φάρμακο στην αντιμετώπιση θεωρούνται και παραμένουν τα ανθελονοσιακά. Ειδικά η υδροξυχλωροκίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο για αρκετές δεκαετίες χορηγείται με επιτυχία στους ασθενείς με ρευματικό ερυθυματόδη λύκο και στο 90% των περιπτώσεων έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Η δοσολογία κανονίζεται πάντα από τον δερματολόγο, όπως και η παρακολούθηση, διότι πριν από την έναρξη θεραπείας και κατά τη διάρκεια απαιτείται έλεγχος, παραδείγματος χάρη πρέπει να εξετάζονται τα μάτια για κάποια προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν και για κάποιους άλλους παράγοντες που ο δερματολόγος είναι ενήμερος και ενημερώνει του και κατευθύνει τον ασθενή του. Τα συστηματικά επίσης κορτικοστεροειδή σε ορισμένες ανθεκτικές μορφές μπορούν να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική συμπληρωματική λύση. Από εκεί και πέρα, σαν προτάσεις θεωρούνται ενδεδειγμένες τα ρετινοειδή, ειδικά η ισοτρετινοίνη και ειδικά στις μορφές του δερματικού ερυθυματόδους λύκου που έχουν την τάση να είναι υπερτροφικές και άλλα φάρμακα λιγότερο γνωστά έτσι στο ευρύτερο κοινό, όπως είναι η δαψόνη, όπως είναι η κολχικίνη, όπως είναι η νικοφενολάτη, όπως είναι φάρμακα καινούρια, αυτές οι λεγόμενες στοχευμένες θεραπευτικές αγωγές, οι βιολογικοί παράγοντες, και σε αυτά θα μπορούσαμε να πούμε τους αναστολής δράσης του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, αφενός, και μια άλλη κατηγορία που είναι αναστολή δράσης διαφόρων ουσιών που λέγονται κυταροκίνες που εμπλέκονται στην παθογένεια του δερματικού ερυθυματόδους λύκου. Φάρμακα λοιπόν αρκετά τα οποία μπορούν σημαντικά να μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ασθενών με δερματικό ερυθυματόδους λύκου. Και η έρευνα γύρω από το θέμα είναι εντατική και εξελισσόμενη.